Θα διαβάσω από τη σελίδα 36, Γένεσης, κεφάλαιο λάμδα ζήτα. Είναι το κεφάλαιο 37 από τη Γένεσης, σελίδα 36, από την αρχή. Κατόκισε δε ο Ιακώβ εν τη γη, ενή παρόκισε ο πατήρ αυτού εν τη γη Χαναάν. Αυτή είναι η γενεολογία του Ιακώβ. Ο Ιωσήφ, νέοσον, ετών 17, επίμενε τα πρόβατα μετά των αδελφών αυτού, των ιών της Βαλάς και των ιών της Ζελφάς, των γυναικών του πατρός αυτού. Και ανέφερε ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτόν την κακήν αυτόν φήμην. Ο δε Ισραήλ, η γάπα τον Ιωσήφ, υπερπάντας τους ιούς αυτού, διότι ήτο Υιός του γύρατος αυτού, και έκανε εις αυτόν χιτώνα ποικιλό χρόν. Βλέποντες δε οι αδελφοί αυτού ότι αυτόν ηγάπα ο πατήρ αυτόν υπερπάντας τους αδελφούς αυτού, εμίσησαν αυτόν, και δεν είναι δύνατο να ομιλώσει προς αυτόν ειρηνικός. Ενυπνιαστής δε ο Ιωσήφ εν ύπνιον, διηγήθη αυτό εις τους αδελφούς αυτού και εμίσησαν αυτόν, έτι μάλλον, και είπε προς αυτούς: «Ακούσατε παρακαλώ το ενύπνιον τούτο το οποίον ενυπνιάστην, ειδού εμείς εδένομεν δεμάτια εν μέσω της πεδιάδος, και ειδού εσηκώθη το ειδικόν μου δεμάτιον και εστάθη όρθιον, και ειδού τα ειδικά σας δεμάτια περιστραφέντα προσεκίνησαν το ειδικό μου δεμάτιο. Είπον δε προς αυτόν οι αδελφοί αυτού: Βασιλεύς θέλεις γίνει εφημάς, ή Κύριος θέλεις γίνει εφημάς? Και εμίσησαν αυτόν, έτι μάλλον, δια τα ενύπνια αυτού και δια τους λόγους αυτού. Ενυπνιάστη δε και άλλο ενύπνιο και διηγήθη αυτό προς τους αδελφούς αυτού και είπε: Ιδού ενυπνιάστην άλλο ενύπνιον, και ιδού ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρες με προσεκίνουν, και διηγήθη αυτό προς τον πατέρα αυτού και προς τους αδελφούς αυτού, και επέπληξεν αυτόν ο πατήρ αυτού και είπε προς αυτόν: Τι είναι το ενύπνιον τούτο το οποίον ενυπνιάστης? Άραγε θέλουμε να ελθεί εγώ και η μήτρη σου και η αδελφή σου, δια να σε προσκυνήσουμε νεός εδάφους? Και ευθόνησαν αυτόν οι αδελφοί αυτού, ο δε πατήρ αυτού εφύλατε των λόγων. Και υπήγαν οι αδελφοί αυτού να βοσκήσουν τα πρόβατα του πατρός εις Σιχέμ. Και είπε ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ: Δε βόσκουσιν οι αδελφοί σου εν Σιχέμ? Ελθέ να σε στείλω προς αυτούς. Ο δε είπε προς αυτόν: Ιδού εγώ. Και είπε προς αυτόν: Είπαγε λοιπόν να είδεις αν είναι καλά οι αδελφοί σου και καλά τα πρόβατα, και φέρε με είδηση. Και απέστειλεν αυτόν από τη Σκυλάδος της Χεβρών, και ήλθε εις Σιχέμ, και έβρικεν αυτόν άνθρωπος της ενώ περιεπλανάτο εν τη πεδιάδη, και ρώτησε αυτόν ο άνθρωπος λέγον: Τι ζητείς? Ο δε είπε: Τους αδελφούς μου ζητώ. Είπε μη παρακαλώ πού βόσκουσι? Και είπε ο άνθρωπος: Ανεχώρησαν από εδώ, διότι ήκουσα αυτούς λέγοντας: Ας υπάγομεν εις δοθάν. Και υπήγε ο Ιωσήφ κατόπιν των αδελφών αυτού και ευρήκε αυτούς εν δοθάν. Οι δε ειδώντες αυτών μακρόθεν, πριν πλησιάσει εις αυτούς, συνεβουλεύτησαν κατά αυτού να φωνεύσουν εις αυτόν. Και είπε ο εις προς τον άλλον: Ιδού έρχεται εκείνος ο Κύριος των ενυπνίων. Έλθετε λοιπόν τώρα και ας φωνεύσομεν αυτόν και ας ρίψομεν αυτόν εις ένα εκ των λάκων, και θέλομεν υπή θηρίων κακών κατέφαγεν αυτόν, και θέλομεν υγιήν ιδί τι θέλουσι γίνει τα ενύπνια αυτού. Αμήν, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, αδελφοί, για τον λόγο του τον οποίον μας χαρίζει. Πώς εργάζεται ο Θεός, αδελφοί? Είναι πραγματικά φοβερό το πώς εργάζεται ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων. Τι κάνει ο Θεός και από πού περνάει έναν άνθρωπο για να κάνει τον λόγο του να εκπληρωθεί, ο λόγος του, αδελφοί. Πού να φανταστεί ο άνθρωπος αυτός το τι εργάζεται ο Θεός τη στιγμή αυτή? Δεν ήξερε ούτε αυτός ο Ιωσήφ, αλλά ούτε και οι αδελφοί του, ούτε και ο πατέρας, αδελφοί, τι μέλη γενέστε, τι θα γίνει στη συνέχεια,
πώς εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας, αδελφοί. Πώς βρεθήκαμε εδώ, ας αναρωτηθούμε σήμερα, γιατί είμαστε εδώ, πώς ήρθαμε εδώ. Πώς μας οδήγησε ο Θεός, αδελφοί, και σε αυτή την χώρα εδώ. Πού ακούσαμε, πώς ακούσαμε, και όλα αυτά είναι ένα σχέδιο του Θεού. Δεν υπάρχει τύχη. Βλέπουμε ότι ο Θεός, αδελφοί, εργάζεται κάθε άνθρωπο, είτε κακό είτε καλό. Βλέπουμε τα αδέλφια του ότι εμίσησαν, ευθόνησαν, είχαν φόνο μέσα τους γι' αυτόν, και όμως ο Θεός τους χρησιμοποίησε για να εκπληρωθεί αυτή η προφητεία που είχε κάνει πού, στον παππού του Ιακώβ, στον Αβραάμ. Το είχε προφητέψει αυτό ο Θεός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ζωή μας είναι το έργο του Κυρίου. Και αυτό πρέπει να το καταλάβω, να το εννοήσω, αδελφοί. Για να μην γονγίσω. Αυτό που περνάω και εδώ που βρίσκομαι είμαι επειδή ο Θεός το θέλει. Και ο Θεός είναι αυτός που θέλει το καλό μου, θέλει τη σωτηρία μου, θέλει τη σωτηρία μας, αδελφοί. Το σχέδιο του Θεού είναι ένα, να μας πάει στον ουρανό. Ο Θεός ήρθε, μας κάλεσε με αυτή την προϋπόθεση, σε καλό Υιέ μου, σε καλό θυγατέρα μου, δέχεσαι, τώρα άφησέ με να σε οδηγήσω εγώ και να σε πάω εις τη βασιλεία των ουρανών. Έχε με εμπιστοσύνη. Άκουμε και πράτε αυτό το οποίο εγώ φέρνω μπροστά σου χωρίς γονγκισμό. Μου κάνει εντύπωση αυτό το παιδί, 17 χρονών ήταν, αδελφοί, 17 χρονών παιδάκι, και δεν έφερε αντίσταση, δεν έφερε αντίρρηση, δεν κατηγόρησε, δεν προσπάθησε να φύγει, να επιστρέψει πίσω, δεν τίποτα. Τι έκανε, αφέθηκε στα χέρια του Θεού. Θυμάστε τον Αβραάμ πως εξήλθε, και αυτός υπάκουος, όταν τον κάλεσε ο Κύριος και του είπε έξελθε από τις γη σου και εκ της συγγένειά σου και εκ του οίκου του πατρός σου, πήρε τη συγγένειά του και βγήκε. Τη γνωρίζουμε την ιστορία με το Λότ, όλα αυτά, αδελφοί, αλλά είχε και τις επαγγελίες τις οποίες κρατούσε και αυτός μέσα στην καρδιά του, και θέλω κάνει εσένα έθνος μέγα, του είπε, θυμάστε, και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου έως την άμμο παρά το χείλος της θαλάσσης. Θυμάστε τι επαγγελίες που έδωσε ο Κύριος τον Αβραάμ. Αυτές όλες ήτανε λόγος Θεού και έπρεπε να εκπληρωθούνε. Και ο λόγος του Θεού, αδελφοί, θα εκπληρωθεί στη ζωή μας. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, ό,τι έχει υποθεί από το στόμα του Θεού θα εκπληρωθεί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδελφοί, τον Κύριό μας. Και με αυτές τις επαγγελίες, θυμάστε και μια επαγγελία που του είχε δώσει, αδελφοί, του Αβραάμ τότε. Και του λέει, έξευρε βεβαίως ότι το σπέρμα σου θέλει παρικήσει εν γη, ουχία αυτών, του λέει, όχι δικιά σας γη, όχι δικιά τους γη, και θέλουσι δουλώσει αυτούς, του τα λέει ο Κύριος, και θέλουσι καταθλίψει αυτούς, πόσα, 400 έτη, με λεπτομέρειες του μιλάει ο Θεός, και αυτός ο λόγος πρέπει να εκπληρωθεί. Το έθνος όμως στο οποίο θέλουσι δουλωθεί, εγώ θέλω κρίνει. Μετά δε ταύτα θέλουσι εξέλθει με μεγάλα υπάρχοντα. Του λέει το μέλλον, αδελφοί. Αυτός δεν θα υπήρχε. Σι δε θέλεις απέλθει προς τους πατέρες σου εν ειρήνη, λέει. Εγώ σου λέω τι θα γίνει μετά από σένα. Για να γραφτούν, για να γίνει λόγος Θεού. Θέλεις ενταφιεστεί εν γύρατι καλό, και εν δε τη τετάρτη γενεά θέλουσι επιστρέψει εδώ, διότι ακόμη δεν ανεπληρώθη η ανομία των αμοραίων. Πώς εργάζεται ο Θεός, αδελφοί. Πόσο τέλειος είναι ο Θεός.
Ακόμη και την αμαρτία των αμοραίων χρησιμοποιεί, αδελφοί, για να κάνει το έργο του. Αμάρτησαν οι αμοραίοι τότε, λέει, που η αμαρτία ήρθε στο πλήρως στη γη των αμοραίων, τότε θα σας πάω να τους κυριεύσετε. Πώς εργάζεται ο Θεός, αδελφοί, πολύπλευρα. Πώς βλέπει ο Θεός παντού. Τι βλέπει ο Θεός, τα πάντα, αδελφοί. Και όταν εργάζεται εσένα, μαζί με εσένα εργάζεται και εμένα. Όταν επιτρέπει μια κατάσταση στη ζωή μου ή στη ζωή σου, εργάζεται και εσένα που το κάνεις αυτό, αλλά και εμένα που το δέχομαι αυτό. Είτε καλό είναι είτε κακό. Μας εκπαιδεύει ο Θεός ο ένας με τον άλλον, αδελφοί. Μπορεί να σου φερθώ άσχημα. Τι πάει να πει αυτό? Είναι μέσα στο έργο του Θεού και αυτό. Είναι μέσα στο λόγο του Θεού. Γιατί ελέγχομαι εγώ, διορθώνομαι εγώ που σου φέρομαι άσχημα. Αλλά και εσύ δοκιμάζεσαι όμως. Δοκιμάζεται η υπομονή σου, η αγάπη σου, η μακροθυμία σου, το έλεος που έχεις λάβει από τον Θεό, η αγάπη σου, όλα δοκιμάζονται στη δυσκολία. Τι πρέπει να κάνω? Δεν θα θυμώσω, θα αφαιθώ. Θα αφαιθώ στα χέρια του Κυρίου και θα δω πού με πάει, πού με οδηγεί με αυτό ο Κύριος. Κάτι καλό θέλει να βγάλει ο Θεός, αδελφοί. Αρκεί να έχουμε το χαρακτήρα του Ιωσήφ. Βλέπετε ότι μετά από χρόνια αυτή η προφητεία που έκανε ο Θεός στον Αβραάμ, ότι ξεκινάει τώρα να ξεδιπλώνεται το σχέδιο του Θεού σιγά σιγά. Πώς? Βλέπουμε ότι ο 17χρονος Ιωσήφ έβοσκε τα προβατάκια, ένα ταπεινό παιδί με τα αδέλφια του, απλό. Μιλήσαμε χθες για απλότητα. Απλό παιδί, αυθόρμητο παιδί, χωρίς πονηριά, χωρίς κακία. Το βλέπουμε εκεί μαζί με τα αδέλφια του, παραπονούμενος, στεναχωρημένος μεν, και είπε: «Μπαμπά, πατέρα, τα αδέλφια μου δεν με συμπεριφέρονται καλά. Δεν μου φέρονται καλά. Γιατί? Επειδή εσύ με έχεις αδυναμία και μου έκανες ένα χιτώνα πολύχρωμο και με αγαπάς, επειδή με, λέει, ο υιός του γύρατός σου, με έκανες σε μεγάλη ηλικία με τη γυναίκα σου. Γι' αυτό και θα έπρεπε να τον μισούν, αδελφοί. Μα είναι αίμα, είναι αδέλφια. Δεν θα έπρεπε να τον μισούν και δεν θα πρέπει, αδελφοί, να ξεχωρίζουμε τους αδελφούς μας. Αυτός είναι νέος. Δεν το δίνω πολύ σημασία. Εγώ είμαι παλιός. Μα είμαστε ένα, αδέλφια. Ανήκουμε στο ίδιο σώμα του Κυρίου. Οι άνθρωποι λένε είμαστε αίμα, έχουμε το ίδιο αίμα και εμείς, αδελφοί. Είμαστε πλημμένοι και σωσμένοι και καθαρισμένοι με το ίδιο αίμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που είναι πιο ισχυρό αυτό από τη συγγένεια την φυσική που έχουμε με τους συγγενείς μας, αδελφοί. Εμείς είμαστε πιο πολύ συγγενείς, το ξέρετε. Πιο πολύ πρέπει να αισθανόμαστε συγγενείς ο ένας τον άλλον. Πιο πολύ πρέπει να αγαπιόμαστε ο ένας με τον άλλον, αδελφοί. Πιο πολύ πρέπει να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, αλλά και πιο πολύ θα πρέπει να προσέχουμε πώς φερόμαστε ο ένας τον άλλον, αδελφοί. Όχι θα σου φερθώ όπως θέλω εγώ, επειδή εσύ πρέπει να με συγχωρέσεις, επειδή έτσι το λέει ο λόγος. Όχι, αυτό είναι πονηριά. Θα προσέξω πώς θα σου φερθώ και θα προσέξεις πώς θα μου φερθείς, με σεβασμό ο ένας τον άλλον. Θα υπακούσουμε κατά πάντα στο θέλημα του Θεού, όπως έκανε και εδώ αυτός ο νέος. Κατά πάντα υπάκουσε στο θέλημα του Θεού, αδελφοί, αυτός ο νέος. Δεν αντέδρασε. Ήταν νεκρός πραγματικά ως προς τη σάρκα, αδελφοί, αυτός ο άνθρωπος, και αφέθηκε στα χέρια του Κυρίου και τον οδηγούσε ο Κύριος. Πού τον οδηγούσε? Σε πολύ ωραία πράγματα? Όχι. Αν και ο Θεός, λέει, ήταν πάντοτε μαζί του. Πάντοτε. Και στο σπίτι του Πετεφρή ήταν μαζί του, και στη φυλακή ήταν μαζί του,
Και στο παλάτι ο Κύριος ήταν πάντα μαζί του και ποτέ δεν τον άφησε. Ξέρετε γιατί? Γιατί τον αγαπούσε πάρα πολύ τον Κύριο και έκανε πάντα το θέλημά του. Ήταν πολύ καλός, αδελφοί, και πραγματικά είχε, θα μπορούσα να πω, πάρα πολλά στοιχεία από το χαρακτήρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Κύριό μας, αδελφοί. Ο Ισραήλ τον αγάπησε πάρα πολύ. Ο Ισραήλ είναι ο Ιακώβ. Του έφτιαξε αυτό τον χιτώνα και τα αδέλφια του τον εμίσησαν και δεν του μιλούσαν, λέει, ειλικρινά. Τον κοροϊδεύαν, τον υποβαθμίζαν, τον είχαν στο περιθώριο. Αυτός ο μικρός που βλέπει ενύπνια, ενώ όμως ενυπνιαστής ο Ιωσήφ ενύπνιον πήγαινε στα αδέλφια του, ο απλός αυτός, το απλό αυτό παιδί, το καλό παιδί, δεν κρατούσε κακία. Πώς μου φέρονται έτσι αυτοί και εγώ δεν τους μιλάω? Να δεις τι θα τους κάνω, ε. Θα πάω να τους εκδικηθώ και θα πάω στον πατέρα μου να... Όχι, το απλό αυτό παιδί, και αυτό το χαρακτήρα πρέπει να έχουμε, αδέλφια. Να είμαστε πολύ απλοί. Αδέλφια, ελάτε να σας πω, είδα κι άλλο ενύπνιο με την απλότητά τους, ε. Και βλέπουμε από τη μια πλευρά ένα απλό παιδί και από την άλλη πλευρά, αδελφοί, 11 πονηρούς. Και διηγήθη το ενύπνιο που είδε στα αδέλφια του και αυτοί, λέει, τον εμίσησαν. Επιτρέπεται, αδελφοί, αυτό? Επιτρέπεται να υπάρχει αυτό το στοιχείο μέσα μας, το μίσος? Όχι, είναι αμαρτία. Είναι μέσα στις αμαρτίες το μίσος, αδελφοί. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό μέσα μας. Δεν πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Αυτό υπήρχε πριν, μαζί με όλα αυτά τα οποία ήρθε ο Ιησούς Χριστός και τα πέταξε, τα έβγαλε από μέσα μας. Ήταν η ζήλια, ήταν η κακία, ήταν ο φθόνος, ήταν η υπερηφάνεια. Επιτρέπεται να έχουμε εμείς τέτοια στοιχεία, αδελφοί? Και αν έχουμε, να προσπαθήσουμε να τα πολεμήσουμε, διότι είμαστε σάρκα, ναι. Δυστυχώς είμαστε και σάρκα και ζούμε σε αυτή τη ζωή και υπάρχουν δυστυχώς αυτά τα στοιχεία μέσα μας, λίγο στο κάθε έναν ή πολύ, δεν ξέρω. Και θα πρέπει με αυτά να πολεμάμε συνεχώς, να τα πολεμάμε, να τα σβήσουμε, να τα κάψουμε. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου, με αυτή τη φωτιά που έρχεται από τον ουρανό, και μόνον αυτή μπορεί να τα κάψει. Η πλήρωση, το γέμισμα του Πνεύματος του Αγίου έχει τη δύναμη να κάψει όλα αυτά τα κακά τα στοιχεία, αδελφοί. Γι' αυτό ζητάμε το Πνεύμα το Άγιο. Όταν καταλάβω, έρχομαι, ακούσω το λόγο, έρχεται το ίδιο το Πνεύμα και με αναγεννάει και καταλαβαίνω τι έκανε ο Χριστός. Πριν την αναγέννηση ξέρω ένα Χριστούλη ο οποίος σταυρώθηκε, ο γιος που κρατούσε η Παναγίτσα, αυτό έτσι τον έχω. Αλλά όταν έρχεται όμως η αναγέννηση δια Πνεύματος Αγίου, τότε καταλαβαίνω ποιος είναι ο Χριστός, ο Μέγας, ότι είναι ο Θεός, ότι είναι αυτός ο ισχυρός να πράξει τα πάντα, αυτός που θυσιάστηκε για μένα. Τότε το καταλαβαίνω και τι κάνω? Κλαίω. Και ζητάω συγγνώμη, ζητάω συγχώρεση από τον Κύριο. Και λέει, ναι παιδί μου, σε συγχωρώ. Ναι παιδί μου, παίρνω όλες τις αμαρτίες σου και τις πετάω στα βάθη των ωκεανών. Εκεί που υπάρχουν βάθη, αδελφοί, τα οποία δεν έχει πάει ποτέ κανείς. Ανεξιχνίαστα, ανεξερεύνητα βάθη, εκεί πάνε οι αμαρτίες μας. Δεν μπορεί να πάει κανείς εκεί. Τις ξεχνάει, λέει, ακόμη και ο Θεός. Ο Θεός σε έχει συγχωρέσει, με έχει συγχωρέσει. Όλα αυτά τα οποία έκανα πριν αναγεννηθώ δεν υπάρχουνε. Είναι ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος τα έκανε αυτά. Δεν είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ. Μη σου τα θυμίζει ο εχθρός και σε βάζει θλίψη. Κοίτα τι έκανα εγώ, δεν έκανες τίποτα. Είσαι ένας καινούριος άνθρωπος, άγιος πλέον. Και τι είναι άγιος? Άγιος είναι καθαρός, μακριά από την αμαρτία.
άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί και αγωνίζεται να κάψει αυτά τα κακά στοιχεία μέσα του, αδελφοί, διαπνεύματος Αγίου. Αυτός είναι ο Άγιος. Ακούστε το ενύπνιο, αδέλφια μου, που είδα, και τους λέει αλήθεια, αδελφοί. Είδε ένα ενύπνιο πολύ δυνατό και ήταν από το Θεό. Πού να το πει, πού να πάει να το πει, αδελφοί? Πήγε στα αδελφάκια του. Ελάτε, αδέλφια μου, να σας πω. Είδα, λέει, δεμάτια, ήμασταν στο μέσω της παιδιάδος και είχαμε δεμάτια ο καθένας μας από ένα, και το δικό μου, λέει, σηκώθηκε όρθιο, και τα δικά σας δεμάτια ήρθαν γύρω γύρω από το δικό μου και προσκύνησαν, λέει, το δικό μου δεμάτιο. Αυτό είδα. Τώρα τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό, η απλότητα, η καλοσύνη. Κύριε, κάνε μας τέτοιο χαρακτήρα, να είμαστε απλοί. Ξέρετε ότι με τέτοιο χαρακτήρα, αδελφοί, μπορεί να μας εργαστεί ο Θεός, με την απλότητα, γιατί δεν θυμώνουμε. Είμαστε αγαθοί άνθρωποι, όχι αγαθοί με την παρεξηγημένη έννοια που λέει ο κόσμος, όχι. Αγαθοσύνη είναι αρετή, είναι καλό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, σ' αγαπάω. Δεν πειράζει που με μισείτε, δεν πειράζει που δεν μου φέρεστε καλά, δεν πειράζει που συνωμοτείτε εναντίον μου, δεν πειράζει, σας αγαπάω. Δεν θα κάνει ο Θεός χάρη σε ένα τέτοιο χαρακτήρα, αδελφοί? Τι λέτε εσείς? Βλέπουμε πόσο ευλογήθηκε αυτός ο άνθρωπος, το τι πέρασε, το τι πέρασε. Έμεινε όμως, έμεινε, πειράστηκε αυτός ο άνθρωπος πάρα πολύ, αλλά έμεινε, αδελφοί, και πόσο υψώθηκε, μέχρι βασιλεύς της Αιγύπτου έγινε, δεύτερος βασιλιάς μετά τον Φαραώ ήταν, αδελφοί. Μέχρι εκεί τον ύψωσε ο Θεός. Γιατί? Γιατί αυτό που είπαμε χθες, αδελφοί, αν θυμάστε, άδειασε, άδειασε τον εαυτό του. Και ο Θεός μας θέλει άδειους. Και αυτό είπαμε και χθες, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Τι θα πει μακάρι η πτωχή το πνεύματι? Αυτοί οι οποίοι είναι, έχουν πρόβλημα διανοητικό, έτσι λέει ο κόσμος. Δεν εννοεί αυτό ο Θεός, αδελφοί. Φτωχός το πνεύμα είναι ότι είμαι άδειος. Είμαι άδειος. Άδειασα από τις θεωρίες μου, από τις γνώσεις μου, από την επιστήμη μου, από όλα αυτά τα κοσμικά άδειασα και άφησα τον Ιησού Χριστό και τον Λόγο του Θεού να έρθει να με γεμίσει, και τώρα δεν ζω εγώ αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Αυτό θα πει μακάριος ο φτωχός το πνεύμα. Εγώ ξέρω πολλά, εγώ είμαι επιστήμονας, εγώ είμαι, να μην πω, και είναι κάποιος ανάμεσά μας, αδελφοί, έχω αυτή την επιστήμη. Εσύ θα μου πεις τώρα, ο ψαράς ή δεν ξέρω και εγώ τι, ο αγράμματος, εσύ θα μου πεις, δεν είσαι άδειος, εγώ βλέπω. Εάν βλέπεις, δεν θα βλέπεις, έτσι λέει ο Κύριος, αδελφοί. Μη λες ότι βλέπεις, γιατί δεν θα δεις ποτέ. Αλλά εμείς είπαμε, εμείς, Κύριε, είμαστε άδειοι, ούτε βλέπουμε ούτε τίποτα. Έλα εσύ να μας γεμίσεις, έλα εσύ να μας ανοίξεις τα μάτια για να δούμε πώς πρέπει να περπατήσουμε σε αυτή τη ζωή. Δεν μετανιώσαμε, αδελφοί, που επιλέξαμε να εισέλθουμε από τη στενή πύλη και να περπατάμε στη στενή και τεθλιμμένη οδό. Δεν το μετανιώσαμε. Να μοιάξουμε του Ιωσήφ, να γνωρίζουμε ότι θα περάσουμε δοκιμασίες, να γνωρίζουμε ότι θα περάσουμε ακόμη και από παιδεία. Αλλά τι θα κάνουμε? Θα μείνουμε, θα αφαιθούμε, θα προσπαθήσουμε να είμαστε απλοί, να έχουμε πολύ αγάπη, υπακοή στο θέλημα του Θεού, να το πράττουμε το θέλημα του Θεού και να δούμε, αδελφοί, πόσο θα μας ευλογήσει ο Θεός. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ο Λόγος μας το λέει με πάρα πολλά παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Όλοι οι ταπεινοί άνθρωποι υψώθηκαν, αδελφοί. Μίλησαμε και για τον Δαβίδη χθες, πόσο ταπεινός ήταν. Ήταν σε ένα μικρό κοπάδι προβάτων εκεί, και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση η υπακοή του, αδελφοί.
Το είπαμε και χθες αυτό. Του λέει ο πατέρας του, ο Ιεσέ, θα πας και θα προσέξεις αυτά τα λίγα προβατάκια. Αυτό θα κάνεις. Πατέρα, τι άλλο, μόνο αυτό θα κάνεις. Η δουλειά που σου αναθέτω είναι να πας να προσέξεις αυτά τα λίγα προβατάκια, τίποτα άλλο. Αμήν. Και το πήρε τόσο ζεστά αυτό το απλό παιδί κι αυτός, απλός, με πάρα πολύ αγάπη και υπακοή προς τον πατέρα του, και πήγε και πρόσεχε αυτά τα λίγα προβατάκια. Ακριβώς αυτό που του είπε ο πατέρας του έκανε. Και θα το κάνω όσο πιο καλά μπορώ. Και θα παλέψω και με αρκούδα, θα παλέψω και με λιοντάρι για να μπορέσω να σώσω ένα από αυτά τα προβατάκια. Δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Μα τα αδέλφια σου είναι εκεί στο σπίτι με δόξες και τιμές. Ήρθε ο προφήτης ο Σαμουήλ να χρήσει βασιλιά με γεμάτο το κέρας έλεον. Τα ξαναλέω, τα είπαμε και χθες αδελφοί. Και εσύ πού είσαι, Δαβίδ? Όλα τα αδέλφια ήταν εκεί, αγιάσαν τον τόπο, θυσιάσαν εκεί. Ο Δαβίδ πουθενά. Πού ήτανε? Εκεί που τον έβαλε ο Θεός ήταν, αδελφοί. Πιστός στο λόγο του πατρός. Δεν θα κάνω τίποτα άλλο, θα υπακούσω στο θέλημα του Θεού. Δεν με ενδιαφέρει αν τα αδέλφια μου αυτή τη στιγμή ευλογούνται στο σπίτι. Δεν με ενδιαφέρει ότι τρώνε, ότι πίνουν όλοι μαζί εκεί. Εγώ εδώ στο στάβλο, στο μαντρί, θα κάνω αυτό το οποίο μου είπε ο πατέρας μου. Θα προσέξω τα προβατάκια μου, θα τα ταΐσω, θα τα περιποιηθώ, θα τα χαϊδέψω και θα ψάλω στον Κύριο, θα παίξω στον Κύριο, θα υμνήσω στον Κύριο, θα γράψω ύμνους στον Κύριο, θα έχω επικοινωνία με τον Θεό. Και άσε τους άλλους εκεί να γλεντάνε και να κάνουν ό,τι θέλουν. Υπακοή, αδελφοί. Ποιος ευλογήθηκε από όλους? Είναι παραδείγματα αυτά, αδελφοί. Εάν είμαι ταπεινός, αν είμαι υπάκουος, αν είμαι απλός, θα με ευλογήσει πολύ ο Θεός. Αν απαιτώ, αν διεκδικώ, αν δεν είμαι ταπεινός, αν είμαι υπερήφανος ή δεν ξέρω και εγώ τι να πω, δεν θα ευλογηθώ. Αλλά αντίθετα, θα ταπεινωθώ. Και το ερώτημα είναι, θέλω να ταπεινωθώ ή να ευλογηθώ? Θέλω να ευλογηθώ, βεβαίως. Κύριε, δώσε μου τη χάρη αυτή να είμαι ταπεινός. Όχι ταπεινωσέ με, μην το πούμε αυτό. Ποτέ να μην το πούμε αυτό, αδελφοί, στην προσευχή μας. Δώσε μου χάρη να μπορώ να είμαι ευάρεστος εις τους οφθαλμούς σου, Κύριε. Αυτή να είναι η προσευχή μας. Τον ευχαριστούμε, αδελφοί, πάρα πολύ τον Κύριό μας. Τα δεμάτια σας, λέει, προσκυνήσαν το δικό μου δεμάτιο. Είπον δε προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, βασιλιάς θέλεις να γίνεις σε μας? Πάει αυτός, υπερηφανεύτηκε αυτός, θέλει να γίνει βασιλιάς μας, ε? Χα χα χα, το κοροϊδεύαν εκεί, αδελφοί. Ή Κύριος θέλεις να γίνεις εφημάς, λέει, και εμείς ήσαν, αφού τον μισούσανε, εμείς ήσαν αυτόν έτι, πιο πολύ τον μίσησαν, λέει. Έτι μάλλον δια τα ενύπνια αυτού και δια τους λόγους αυτού. Αυτό το παιδί το απλό, αδελφοί, είδε κι άλλο ενύπνιο, ε? Και ελάτε να σας πω, είδε κι άλλο, λέει. Τι άλλο είδες? Είδα, λέει, τον ήλιο και τη σελήνη και 11 αστέρες και με προσκύνησαν. Πω, 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 τι ήταν να το πει αυτό, ε? Τι ήταν να το πει αυτό? Πατέρα, πατέρα, να σου το πω και σένα. Πήγε και στον Ιακώβ, του το είπε και ο πατέρας τον επέπληξε, λέει. Τι είναι αυτά που λες? Θα προσκυνήσουμε εμείς και εγώ και η μητέρα σου? Ο ήλιος εγώ, η σελήνη η μητέρα σου και 11 αστέρες τα αδέλφια σου, όλοι εμείς θα προσκυνήσουμε εσένα? Και τον ευθόνησαν, λέει, τα αδέλφια του. Τι θα πει? Τον ζήλεψαν πάρα πολύ. Αλλά εδώ μου αρέσει που λέει ότι ο πατήρ αυτού εφύλατε των λόγων. Αδελφοί, αυτό είναι ένα πολύ καλό μάθημα. Άκου τον αδελφό τι λέει.
άκου τον αδελφό τι βλέπει και φύλαξ το μέσα στην καρδιά σου. Μην έχω αμέσως λόγο να πω, μη βιάζομαι να κρίνω. Α, αυτός πάει, υπερηφανεύτηκε αυτός, βλέπει τον εαυτό του βασιλιά, βλέπει τον εαυτό του δάσκαλο, βλέπει τον εαυτό του απόστολο, δεν ξέρω κι εγώ τι να πούμε τώρα στην περίοδο που ζούμε εμείς. Πάει αυτός. Μην κρίνουμε, μην βιαζόμαστε να κρίνουμε αδελφοί, αλλά να φυλάτουμε τα λόγια του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην καρδιά μας και τα λόγια των αδελφών και στην καθημερινότητά τους. Αδελφοί, εκεί που πήγανε τα αδέλφια να βοσκήσουν εκεί τα πίμνια, τα κοπάδια τους, βγήκανε, πηγαίνουν λέει στη Σιχέμ και ο Ιακώβ φωνάζει τον Ιωσήφ που ήταν ο μικρότερος μετά τον Βενιαμίν βέβαια, και του λέει πήγαινε λέει να δεις τι κάνουν τα αδέλφια σου, τι κάνουν τα πίμνια, και έλα να μου πεις καλά είναι, όλοι καλά είναι. Και λέει ιδού εγώ, και βλέπετε είναι μερικές λέξεις, μερικές φράσεις που πραγματικά αδελφοί διαβάζοντάς τες έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και λέει εδώ προσέξτε, αυτό προσέξτε, έλα εδώ, πήγαινε εκεί, πόσες ώρες να περπατήσεις, να τους βρεις, να δεις, ιδού εγώ πατέρα. Ποτέ όχι, ποτέ όχι. Να είμαι κουρασμένος, να δεν μπορώ, καλύτερα να μην πάω, να πάω καλύτερα αύριο. Όχι, έτοιμος, έτοιμος, και να είμαι έτοιμος και να είμαστε έτοιμοι να πράξουμε το θέλημα του Θεού. Ιέ μου, ιδού εγώ Κύριε. Έτσι σε αποστέλω εκεί να πας, ιδού εγώ. Ιέ μου, πρέπει να πας εκεί, ιδού εγώ. Είμαι έτοιμος Κύριε να σε υπηρετήσω. Και πηγαίνει, δεν τους βρίσκει. Αδελφοί, το παιδί αυτό ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί. Τι θα κάνω τώρα που δεν τους βρίσκω, τι θα πω στον πατέρα μου? Πρέπει οπωσδήποτε να τους βρω. Έχει ευθύνη μέσα του, δεν είναι ανεύθυνος. Και να είμαστε υπεύθυνοι στη θέση που έχουμε αδελφοί και στο έργο του Θεού και στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, να είμαστε υπεύθυνα άτομα, όχι ανεύθυνα. Να μπορεί κάποιος να με εμπιστευτεί αδελφοί, να είναι σίγουρος ότι αυτό που θα μου αναθέσει θα εκπληρωθεί. Δεν τα παράτησε, δεν έφυγε, δεν τους βρήκα και γύρισα πίσω, δεν με ενδιαφέρει, δεν θα φύγω αν δεν τους βρω. Γιατί είναι εντολή του πατέρα μου. Παίρνουμε τόσο σοβαρά τις εντολές, όχι του πατέρα μας, ούτε του αδελφού, αλλά του Θεού τις παίρνουμε τόσο σοβαρά. Εάν και του αδελφού όμως οι εντολές είναι του Θεού αδελφοί. Όταν μου λέει ο λόγος του Θεού εγώ να υποταχτώ εις τους προαιστώτες μου ή να τους ακούσω, να τους σεβαστώ, αυτό είναι μια εντολή Θεού. Και όταν θα με αποστείλει κάπου η εκκλησία ή ο αδελφός ή θα μου αναθέσει μια εργασία, εγώ θα πρέπει να υπακούσω αδελφοί. Γιατί δεν θα υπακούσω στον αδελφό, αλλά θα υπακούσω στο θέλημα του Θεού, που το θέλημα του Θεού μου λέει να υπακούσω στον αδελφό. Έτσι είναι. Αλλά ο εγωισμός μου καμιά φορά, πολλές φορές στην πτώση μου αυξάνεται και η υπερηφάνεια μου, θα κάνω εγώ τι λέει αυτός. Ναι, θα κάνω τι λέει αυτός. Αν θέλω να ευλογηθώ, θα υπακούσω στο θέλημα του Θεού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ αδελφοί, τον Κύριό μας. Ρωτάει έναν άνθρωπο, ψάχνει ο άνθρωπος τον, του λέει ότι δεν είναι εδώ, λέει, πήγαν στη Δοθάν, σε μια άλλη πόλη, και ο Ιωσήφ πήγε εκεί αδελφοί και τους βρήκε, και το εδάφιο 18 με στεναχωρεί πάρα πολύ όταν το διαβάζω. Λέει
Ιδέ ειδώντες αυτόν μακρόθεν πριν πλησιάσει εις αυτούς, συνεβουλεύτησαν κατ' αυτού να φωνεύσουν συν αυτόν. Πολύ στεναχωριά, είμαι αδελφοί. Βλέπεις το παιδί, τον αδελφό σου να έρχεται από μακριά και κάθεσαι και συνεβουλεύεσαι όλοι μαζί. Τι θα κάνουμε τώρα, έρχεται το παιδί των ενυπνίων, τον κοροϊδεύανε. Να τον σκοτώσουμε. Να τον σκοτώσουμε. Ναι, είπαν όλοι. Αδελφοί, ναι, είπαν όλοι. Φοβερό δεν είναι να σκοτώσουμε τον αδελφό? Να προσέχω πάρα πολύ να μην σκοτώνω αδελφούς, να μην έχω μέσα στην καρδιά μου πτώματα αδελφών. Να προσέξω πάρα πολύ, αδελφοί. Αυτόν δεν το δέχομαι, εκείνον έχει πεθάνει για μένα, εκείνο όχι. Μην το κάνουμε αυτό, αδελφοί. Και ήρθε, αδελφοί, και είπα να σφωνεύσομεν αυτόν και να σρίψομεν αυτόν εις έναν των λάκων. Είχε λάκους εκεί, ανοίγαν λάκους και βάζαν νερό μέσα να πίνουνε τα πίμνια και αυτά. Αυτός ο λάκος δεν είχε νερό μέσα. Το ρίξαν εκεί, αδελφοί, και θα πούμε, λέει, ψέματα και φόνος και ψέμα και πάρα πολλές αμαρτίες μαζί, πάρα πολλές. Ότι τον έφαγε θηρίο, θα πούμε στον πατέρα μας. Έτσι πως ερχόταν, γιατί υπήρχαν τότε άγρια θηρία εκεί, λιοντάρια, αρκούδες και διάφορα άλλα. Και μετά λέει, να δούμε, λέει, τι θα γίνουν τα ενύπνια αυτού. Γιατί και αυτοί είχαν μέσα τους κάτι, Γι' αυτό λέει ευθόνησαν. Λες να εκπληρωθούν τα ενύπνια. Λες κάποτε να τον προσκυνήσουμε, για να τον σκοτώσουμε, που θα τον προσκυνήσουμε αυτόν εμείς. Όχι, αδελφοί, έτσι, όχι. Αλλά παρόλα αυτά, αδελφοί, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, έχει περάσει και η ώρα μας. Ο Κύριος χρησιμοποίησε όλους αυτούς για να γίνει το έργο του και βλέπουμε την εξέλιξη. Περνάνε οι Ισμαηλίτες από εκεί, ένα καραβάνι, έμποροι ήταν αυτοί, πουλούσανε μοίρα, πουλούσανε αρώματα και πηγαίναν στην Αίγυπτο να τα πουλήσουνε με τις καμήλες, περάσαν από εκεί. «Α, κοίτα», τους λέει, «δεν τον πουλάμε σε αυτούς να πάρουμε και 20 αργύρια». Πήραν και 20 αργύρια, τον πουλήσανε το παιδί έτσι. Δεν αντέδρασε. Τον πήγαν στην Αίγυπτο, τον πουλήσανε στο σπίτι του Πετεφρή, ο οποίος, αδελφοί, μέσα σε λίγες ημέρες από υιός του Ιακώβ έγινε δούλος του Πετεφρή. Δούλος. Τι, καθάρισε εδώ, πήγαινε όργος εκεί, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Αλλά ο Κύριος ήτο μετ' αυτού, λέει, τον ευλόγησε. Άρχισε ο Θεός να ευλογεί και τον Πετεφρή. Και ο Πετεφρής το ίδιο αυτό το αναγνώρισε και είπε, «Με σένα είναι ο Θεός, παιδί μου. Δεν αναλαμβάνεις και τα οικονομικά μου?» Αναλαμβάνει, πλούσιος ο Πετεφρής. «Δεν αναλαμβάνεις και το σπίτι μου όλο?» Και λέει ότι ο Πετεφρής δεν ήξερε σε κάποια φάση τίποτα από το σπίτι του, μόνο το φαΐ που θα τρώγε, λέει. Τα είχε αφήσει όλα στον Ιωσήφ, αδελφοί, και όλα αυξανότανε. Αλλά εκεί ήρθε ο πειρασμός της γυναίκας του Πετεφρή, αδελφοί. Την ξέρουμε την ιστορία. Να μην το συνεχίσουμε, αδελφοί, διότι μας έχει περάσει η ώρα. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο λόγος του Θεού. Να βουτάμε μέσα στο λόγο του Θεού και να εντρυφούμε, να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Και ο Θεός έχει να μας πει πάρα πολλά μαθήματα, αδελφοί. Δεν μπορεί να μας αλλάξει τίποτα άλλο τον χαρακτήρα, να ξέρετε. Μόνο ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού σε συνδυασμό με την προσευχή, με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, με τον εκκλησιασμό, με την κοινωνία μεταλλήλων. Όλα αυτά μαζί μου αλλάζουν τον χαρακτήρα. Όχι για μία μέρα και για δύο, για πάντα. Με κάνουν ένα νέο άνθρωπο, αδελφοί. Ο Θεός να ευλογεί, αδελφοί, και να πάρουμε το παράδειγμα του Ιωσήφ για να υψωθούμε πραγματικά, να μας υψώσει ο Κύριος και να τελειώσουμε τον δρόμο μας, αδελφοί, να μην τα παρατήσουμε ποτέ, ό,τι και αν περάσουμε. Βλέπουμε ότι ο Ιωσήφ έκανε υπομονή πάρα πολύ και στη φυλακή και πέρασε πάρα πολλά, αδελφοί, αυτό το παιδί. Θα μείνουμε, δεν θα κάνουμε πίσω ποτέ. Και να ξέρουμε πάντα ότι, να μην το ξεχάσουμε ποτέ, και αυτό το πρωινό να το πάρουμε αυτό σαν μήνυμα, αδελφοί, μαζί μας και στο σπίτι και για πάντα μέσα στην καρδιά μας. Ό,τι περνάς είναι για το καλό σου. Εκπαιδεύεσαι για την
ουράνια βασιλεία. Αμήν.